Ο Μάρκος Εφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά έκλεισαν όλα τα στόματα, μας χωρίζουν εδώ και χρόνια, αλλά τονίζει ο Showman. Powered by Rubicon Project, ο ίδιος δηλώνει ξεκάθαρα πως ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα στο γάμο του με την Έλενα Τσαβαλιά, σε συνέντευξη που δίνει στο TV Έθνος και τον Αλέξη Μίχα. Τα οικονομικά ζητήματα που είχαν προκύψει με το Δελφινάριο, ήμουν με το πιστόλι στον κρόταφο, όμως αντέξαμε με πολύ και σκληρή δουλειά και πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον. Και φυσικά και με πολλές παραστάσεις εκτός Αθηνών για να μπορέσουμε να πληρώσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που είχαμε. Πέρασε κρίση η σχέση σας εξαιτίας αυτού, όχι, το αντίθετο, έγινε πιο δυνατή. Ποτέ δεν πέρασε κρίση η σχέση μας, είμαστε μπετόν αρμέ με την Έλενα, η Έλενα είναι αντράκι και όταν έπρεπε να μιλήσει έβαλε τον καθένα στη θέση του. Έχουμε πει με την Έλενα εδώ και πόσα χρόνια μας χωρίζουν και έχει χωρίσει όλοι οι showbiz εκτός από εμάς. Αυτοί που έλεγαν πως χωρίζουμε με την Έλενα, χώρισαν εκείνη τελικά, Μάρκος Εφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, το μεγάλο βήμα στη ζωή τους, μόλις έσκασαν τα ευχάριστα. Το μεγάλο βήμα στη ζωή τους κάνουν ο Μάρκος Εφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά. Μόλις έσκασαν τα ευχάριστα με μια δημόσια ανακοίνωση, το ζευγάρι ξεκίνησε κάτι νέο στη ζωή του και θέλησε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους, αφού είναι ένα γεγονός που τους έχει ενθουσιάσει. Συγκεκριμένα ο Μάρκος Εφερλής ξεκίνησε μια νέα κωμική ταινία την οποία θα δούμε τον Οκτώβρη στις οθόνες μας με το τίτλο Χαλβάι 5.0. Στο πλευρό του ο ηθοποιός, θα έχει εκτός της συζύγου του, Έλενα Τσαβαλιά μεγάλα ακόμη ονόματα. Όπως, Γιάννη Ζουγανέλη, Ελένη Καστάνη, Απόστολο Γλέτσο, Γιώργο Αγγελόπουλο, Γιάννη Καπέτανιο, Δημήτρη Τζουμάκη, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Βίκη Κάβουρα, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, Νίκο Βουρλιώτη και πολλούς άλλους. Μάρκος Εφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, η επίσημη ανακοίνωση, στιγμές ευτυχίας για το ζευγάρι. Την ανακοίνωση έκανε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με ένα βίντεο. Μάρκος Εφερλής, έκανε την πιο επική εμφάνιση, αλλά συμπόει επί σκηνής. Την πιο επική εμφάνιση έκανε ο Μάρκος Εφερλής, ο ηθοποιός ανέβηκε επί σκηνής του Δελφινάριου αλλά συμπόει στην παράσταση Ζητείτε Σεφτής Κωμωδίας. Ο κωμικός για ακόμη μια χρονιά υπόσχεται στο κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων, με καυστική σάτυρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το ΜΕΤ του είδους.